Το μεγαλείο και την ομορφιά του Άθωνα την ύμνησαν οι αρχαίοι, οι μεσαιωνικοί και οι νεότεροι συγγραφείς. Κοσμικοί και ιερωμένοι αμιλώνται σε λυρικές περιγραφές της άγριας φυσικής ομορφιάς της ανατολικότερης Χερσονήσου της Χαλκιδικής που έμεινε αναλύωτη από τους αρχαίους χρόνους εξαιτίας της απόλυτης μονώσεως που της εξασφάλισε η δομή της μοναχικής πολιτείας και η ιδιαίτερη προστατευτική νομοθεσία της απόλυτης ανεξαρτησίας της. Το όνομα του Άθω είναι προελληνικό και δόθηκε πιθανότατα από τους πρώτους κατοίκους, πελασγούς, θυρσινούς ή θράκες. Είναι άγνωστη η ετυμολογία και η σημασία του. Θα αρκεστούμε σε ό,τι στοιχεία έχει διασώσει η παράδοση. Το όνομα οφείλεται στο γίγαντα Άθω, που κατά τη γιγαντομαχία έριξε εναντίον του Ποσειδώνα ένα μεγάλο βράχο που έπεσε στο σημείο όπου το όρος Άθος. Σύμφωνα με άλλη μυθολογική παράδοση, ο Ποσειδώνας έριξε ένα τεράστιο λιθάρι που καταπλάκωσε το γίγαντα Άθο. Τον Άθο μνημονεύει ο Όμηρος στην Ιλιάδα και ο Στράβωνας. «Έστι δο Άθων όρος μαστοειδές οξύτατον υψηλότατον, ου ή την κορυφή νικούντες ορώσει τον ήλιον ανατέλλοντα προωρών τριών της εν τη παραλία Ανατολής». Για τις θέσεις των αρχαίων πόλεων στη Χερσόνησο της Ακτής υπάρχουν ορισμένες επιστημονικές απόψεις και βασικά τα αρχαία κείμενα. Γνωρίζουμε επίσης ότι και τα πρώτα μοναστήρια χτίστηκαν σε τοποθεσίες με κάποιες προσπελάσεις προς τη θάλασσα ή και πολύ κοντά στην Ακτή, πάντα κοντά σε πηγές, όπως άλλωστε και οι αρχαίες πόλεις. Σήμερα στη Χερσόνησο του Άθωνα υπάρχουν 20 κυρίαρχες μονές, 12 σκήτες και 700 κελία, καλύβες, καθίσματα και ησυχαστήρια ή ασκηταριά και η πρωτεύουσα της μοναχικής πολιτείας, οι Καριές. Στην ουσία τα μοναστικά κέντρα που αναφέραμε είναι οικισμοί σκορπισμένοι σε διάφορα σημεία της Χερσονήσου, κατάλληλα για τον προορισμό που επιθυμούν οι μοναστές. Στην πρωτεύουσα, τις Καριές, όπου παλιά βρισκόταν η Μεγάλη Μέση και σήμερα η Σύναξη, εδρεύει η διοίκηση του Αγίου Όρους, οι θρησκευτικές αρχές και αντιπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών. Η Κωμόπολη βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Χερσονήσου και είναι οργανωμένη σε μια ιδιόρυθμη σκήτη. Εδώ υπάρχουν τα κονάκια των μοναστηριών, όπου κατοικεί ο αντιπρόσωπος με το βοηθητικό προσωπικό. Υπάρχουν κελιώτες μοναχοί που ασχολούνται με τα εργόχειρά τους, έμποροι, εργάτες, κυρατζίδες, αγωγιάτες. Στις Καριές, τη Μέση, κατοικούσε αρχικά μόνο ο πρώτος που τον εξέλεγαν οι μοναχοί όλων των μοναστηριών και αυτός διοικούσε πνευματικά τον τόπο. Τρεις φορές το χρόνο, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τις Κοιμήσεως, συνέρχονταν εκεί οι αντιπρόσωποι των μοναστηριών στην εκκλησία της καθέδρας του πρώτου, το περίφημο Πρωτάτων. Ο πρώτος του όρους είχε εξουσία εκκλησιαστική και δικαίωμα να φοράει πολυσταύριο φελόνι, όπως οι αρχιερείς. Είχε δικαίωμα να μετέχει στις συνόδους και τις συνελεύσεις των πατριαρχών και να χειροτονεί υποδιακόνους και αναγνώστες και να αποκαθιστά ηγουμένους και πνευματικούς στα μοναστήρια του όρους. Ο ναός του Πρωτάτου, στη σημερινή του μορφή, διαφέρει από το αρχικό πρότυπο, γιατί κατά τη διάρκεια των αιώνων που πέρασαν έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις. Τον αρχικό ναό φρόντισε να διευρύνει ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης, με οικονομική ενίσχυση του αδελφού του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, του Μαγίστρου Λέοντος. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν το 965. Είναι όμως προβληματική προς το παρόν η θεωρητική αποκατάσταση της αρχικής μορφής του ναού. Είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι ο αρχικός ναός είχε τις σημερινές διαστάσεις και ήταν μια τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική με πεσοστοιχίες, όπως απέδειξε ο Παύλος Μιλωνάς. Η επέμβαση του 965 ήταν πραγματικά πρωτότυπη, γιατί η διεύρυνση δεν έγινε με καταστροφή, αλλά με τροποποιήσεις, που κατά το βιογράφο του Οσίου Αθανασίου, ανηγέρθη ευρυχωρότερον του προτέρου ο Μέγας Ναός.
Νομίζω ότι το εδάφιο αυτό θα πρέπει να διερμηνεύσουμε ως μια πραγματική διεύρυνση, δηλαδή απόκτηση μεγαλύτερου χώρου, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι λειτουργικές ανάγκες του Εκκλησιάσματος, που για ναούς αθωνικούς διαφέρουν από εκείνες του κανονικού ενωριακού ναού και μάλιστα ακριβώς στα μέσα του 10ου αιώνα. Η άποψη αυτή αποδεικνύεται και από την κάτωψη του αρχαιότερου ναού που έκτισε ο Αθανάσιος το 963 στη Μεγίστη Λαύρα, μόλις 2 χρόνια πριν από τις εργασίες του πρωτάτου. Στο καθολικό της Μεγίστης Λαύρας διακρίνουμε την εναγώνια προσπάθεια δημιουργίας μεγάλων χώρων μπροστά από το ιερό με εκατέρωθεν ημικυκλικούς σε κάτωψη χώρους που προέχουν, τους χορούς των ψαλτών, αναγκαίους για την εξυπηρέτηση του μοναχικού εκκλησιάσματος που συμμετείχε στη Θεία Λειτουργία. Η βούληση αυτή των αγιοριτών είχε πιθανότατα ως βάση τους κανόνες και τις διαφοροποιήσεις που επέβαλε η αναδιάρθρωση που έγινε από τον Όσιο Αθανάσιο στο μοναχικό βίο των αναχωρητών σε ένα αυστηρό κοινοβιακό σύστημα κάτω από ένα πειθαρχημένο πρόγραμμα ζωής. Πιθανότατα μια νέα ανάγκη που επιβλήθηκε από τις απαιτήσεις της νέας κοινοβιακής οργανώσεως της ζωής στα μοναστήρια να ήταν μια μεγαλύτερη συμμετοχή των μοναχών στις συνεχείς λειτουργίες. Η ανάγκη αυτή δικαιολογεί τη δημιουργία του λεγόμενου αθωνικού αρχιτεκτονικού τύπου των Καθολικών, που στην ουσία πρόκειται για ένα σύνθετο τρίκονχο εγγεγραμμένο σταυροειδή ναό που ανήκει στη λεγόμενη σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Δεν έχει ακόμα αποδειχθεί η παλιά αγιορείτικη παράδοση που πιστεύει πως το πρωτάτο κάηκε από στρατιώτες του φιλοενωτικού αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου 1258-1281. Πάντως, στις τελευταίες δεκαετίες του 13ου αιώνα, η εκκλησία του πρωτάτου φαίνεται πως έπαθε μεγάλες καταστροφές από σεισμό ή πυρκαγιά. Κατά τα τέλη του ίδιου αιώνα, γύρω στα 1300, οι μοναχοί φρόντισαν να επισκευάσουν το ναό. Μια άλλη, πολύ πιθανή παράδοση, μνημονεύει την επισκευή αυτή στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Δευτέρου Παλαιολόγου 1282-1328. Οι επισκευές αυτές δεν φαίνεται να ήταν σημαντικές, ούτε αλλίωσαν τη μορφή του μνημείου όπως είχε διαμορφωθεί στα χρόνια του Οσίου Αθανασίου. Τότε ο ναός ιστορήθηκε όλος από το φημισμένο συνεργείο του αγιογράφου Μανουήλ Πανσέλινου από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ παλιά υπήρχε μια εσωτερική οδική επικοινωνία ανάμεσα στα μοναστήρια και προς την Ιερισσό, που εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα. Είναι όμως εξαιρετικά δύσβατη και οι δρόμοι αυτοί, άλλοτε πλακοστρωμένοι, γκαντερίμια και άλλοτε μονοπάτια, συνδέουν τα μοναστήρια μεταξύ τους με τους αρσανάδες τους, με τα μετόχια, τις σκήτες, τα κελιά, τις καλλιεργημένες εκτάσεις και με τα δάση τους. Οι δρόμοι αυτοί που η χάραξή τους είναι ιδανική, περνούν από θαυμάσια φυσικά τοπία. Η ανυπαρξία κοπαδιών σχεδόν για 1500 χρόνια και η περιορισμένη εκμετάλλευση των δασών έχουν βοηθήσει στη δημιουργία ενός μοναδικού εθνικού δρυμού, ενός κατεξοχήν ιδανικού εθνικού τοπίου. Σήμερα η επικοινωνία γίνεται από τη θάλασσα. Κάθε μοναστήρι έχει το λιμανάκι του με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την τροφοδοσία του και την προστασία του άλλοτε μικρού στόλου από μικρά εμπορικά και αλλιευτικά σκάφη. Στη
Στις μέρες μας λίγες μονές έχουν ακόμα βάρκες για ψάρεμα. Και αυτό για τις ανάγκες τους. Τα μοναστικά ιδρύματα στο Άγιο Όρος διαιρούνται σε 6 τάξεις. Τα μοναστήρια, τις σκήτες, τα κελία, τις καλύβες, τα καθίσματα και τα ησυχαστήρια. Οι αγιορείτικες μονές είναι βασιλικές και πατριαρχικές σταυροπηγιακές και με την ιδιότητά τους αυτή εξαιρούνται από κάθε επισκοπική δικαιοδοσία υπαγόμενες απευθείας στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως. Για να κατανοήσουμε απόλυτα την εσωτερική και την εξωτερική μορφή των μοναστηριών πρέπει να γνωρίσουμε τη λειτουργία τους. Την εσωτερική δομή τους, όπως διαμορφώθηκε από τα μέσα του 10ου αιώνα από τον Άγιο Αθανάσιο και βέβαια τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκαν αυτές οι μονές. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις μορφές τους, όπως διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας, μετά από ολοσχερείς καταστροφές, μετά από διαδοχικές ανοικοδομήσεις και προσθήκες που με τη συντηρητικότητα που βασιλεύει στο όρος και οι νεότερες κατασκευές μιμούνται τις αρχαιότερες, είναι συχνά δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν. Τα πρώτα ασκηταριά και οι λαύρες στον Άθωνα δεν πρέπει να ήταν οχυρωμένες, γιατί εκεί καθένας μοναχός ζούσε όπως πίστευε, απόλυτα ελεύθερος από κάθε βιωτική μέρημνα και τάξη. Την ελευθερία αυτή θέλησε να βάλει σε κάποιο έλεγχο ο Άγιος Αθανάσιος, δημιουργώντας τα πρώτα κοινόβια. Στην ίδρυση ακριβώς των πρώτων μοναστηριών, από τα μέσα του 10ου αιώνα, βλέπουμε να εφαρμόζεται το οχυρωτικό σύστημα. Την αρχική οχυρωτική τους μορφή δεν τη διέσωσαν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, ακόμα και τα αρχαιότερα, γιατί στη διάρκεια της χιλιόχρονης ζωής τους έπαθαν καταστροφές από σεισμούς, πυρκαγιές και από πειρατικές επιδρομές. Πολλά μοναστήρια, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ήσαν έρημα και πάντα επανιδρύονταν. Επισκευάζονταν οι καταστροφές πάντα με τα οικοδομικά συστήματα της εποχής και έτσι αλλοιώνονταν η αρχική τους μορφή. Πιστεύουμε πως το εξωτερικό τείχος του μοναστηριού που προφύλασε την εσωτερική ζωή και τα αγαθά από το βάσκανο βλέμμα, αρχικά των Σαρακινών πειρατών του Χάνδακα και αργότερα των Τούρκων πειρατών, ήταν όπως οι οχυρώσεις των πόλεων. Τα τείχη είχαν κατά διαστήματα και στις γωνιές δυναμάρια, πύργους κυκλικούς ή τετράγωνους, με τα πύργια ή κορτίνες, επάλξεις με περίδρομο, προμαχώνες, ζεματίστρες ή φωνιάδες και μικρές τοξικές θηρίδες, πολεμίστρες. Τα μοναστήρια που ανιδρύθηκαν από τον Άγιο Αθανάσιο ήσαν οχυρωμένα με ισχυρά τείχη και πύργους. Μετά τις καταστροφές μάλιστα που έπαθαν όλα τα αθωνικά μοναστήρια το 13ο και 14ο αιώνα, όπου καταστράφηκαν τελείως όλα τα ανοχήρωτα μοναστήρια, οι μοναχοί που σώθηκαν κατέφυγαν σε όσες οχυρωμένες μονές είχαν απομείνει. Σε περίπτωση καταλήψεως του εξωτερικού περιβόλου της μονής από πειρατές, οι μοναχοί βρίσκαν τελευταίο καταφύγιο στον οχυρό πύργο που βρισκόταν στο κάστρο του περιβόλου. Οι πύργοι αυτοί είχαν μεγάλο ύψος, όπως της μονής Διονυσίου 23 μέτρα και 90 εκατοστά, της μονής Καρακάλου 25 και 80, της μονής Λαύρας 21 μέτρα. Η είσοδος των πύργων γινόταν στον όροφο με κλίμακα που ανέβαζαν. Αργότερα η κλίμακα έγινε μόνιμη, πέτρινη. Η είσοδος όμως πάντα παρέμεινε στον όροφο. Εκτός από τους αμυντικούς πύργους που χτίζονταν στο κέντρο των μοναστηριών ή σε κάποια άκρη, στο ψηλότερο σημείο της επιφάνειας του εδάφους, πύργοι ιδρύονται και στους αρσανάδες και στα παράλια ως παρατηρητήρια για να ειδοποιούν για το πλησίασμα πειρατών. Παλιότερος πύργος θεωρείται ο πύργος της Μεγίστης Λαύρας, που ονομάζεται του Τσιμισκή, που επισκευάστηκε στα 1688. Η κάτωψή του είναι ορθογώνια, 14,5 επί 11 και 20, και έχει ένα πεσό στο κέντρο, όπου μεταφέρουν τις δυνάμεις 4 τόξα. Συνήθως η κάτωψη των πύργων είναι τετράγωνη και έχει πλευρά περίπου 10 μέτρων. Στο εσωτερικό είχε ορόφους που οδηγούσε κλιμακοστάσιο σε μορφή κοχλία.
Τα δάπεδα των ορόφων ήσαν συνήθως ξύλινα, εκτός του ανωτέρου ορόφου που στεγαζόταν με θολοδομία. Οι κατώτεροι όροφοι των πύργων δεν έχουν ανοίγματα για λόγους ασφαλείας. Ο ανώτατος όροφος από τον οποίο γινόταν η άμυνα είχε ανοίγματα και πάντα σχεδόν ζεματίστρες. Οι ζεματίστρες ή άρκλες είναι ορθογώνιοι εξώστες χτιστοί από παντού που στηρίζονταν επάνω σε βαθμιδωτά φουρούσια, γησίποδες, και στο δάπεδό τους ανοίγονταν τετράγωνες τρύπες 35 επί 35 εκατοστά για να ρίχνουν λιωμένο μολύβι ή καυτό λάδι. Οι ζεματίστρες κατασκευάζονταν και στις τέσσερις πλευρές των τοίχων. Άλλοτε ήσαν διαφοροποιημένες, όπως τη Μονή Σταυρονικήτα, Αρσανά Μονή Ζωγράφου, και άλλοτε συνεχής σε όλη την πλευρά, όπως τις Μονές Δοχιαρίου, Ιδύρων και Χελανδαρίου. Πολλοί αγιορείτικοι πύργοι, ιδίως του 14ου αιώνα, τα ανώτερα μέρη τους κοσμούνται με αξιόλογες κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις. Το αμυντικό σύστημα των μοναστηριών δημιουργεί μια ενδοστρεφή αρχιτεκτονική με τις κόρδες των κελιών προσαρμοσμένες σε ένα τμήμα των τοιχών ή σε όλες τις πλευρές του ορθογωνικού ή πολυγωνικού εσωτερικού χώρου. Τα ανοίγματα στρέφονται στα παλιότερα παραδείγματα ουσιαστικά προς την εσωτερική αυλή, όπου και η επικοινωνία μέσα από ευρύχωρα χαγιάτια, στεγασμένους εξώστες ή μη υπαίθριοι χώροι, τους ηλιακούς ή εμβόλους, που στα παλιότερα παραδείγματα είχαν τοξωτά ανοίγματα. Εκεί, στους εμβόλους αυτούς, υπάρχουν και τα κλιμακοστάσια. Αργότερα, τα μικρά φωτιστικά ανοίγματα που ανοίγονται στα τείχη, τα μεγάλωσαν και πρόσθεσαν και προς τις εξωτερικές πλευρές του τείχους εξώστες, χαγιάτια, σαχνισιά, συνήθως επάλυλα, που αντιστηρίζονται με διαγώνια ξύλα, παγιάντες. Από τους εξώστες αυτούς, ιδιαίτερα στα μοναστήρια που είναι σκαρφαλωμένα επάνω σε απότομα βράχια, η θέα που ανοίγεται είναι μοναδική και το αίσθημα που κατέχει την ψυχή από το μετεωρισμό στο χάος είναι ανάμεικτο από το δέος και το θαυμασμό. Για λόγους ασφάλειας, στα οχυρωμένα μοναστηριακά συγκροτήματα υπάρχει μια μοναδική είσοδος και σπανιότερα μια δεύτερη, το παραπόρτι. Οι πύλες είναι συχνά διπλές και ανάμεσά τους μεσολαβεί ο τυπικός βυζαντινός διαβατικός που καλύπτεται με διαφορετικές θολοδομίες ανάλογα με την εποχή της ανιδρύσεώς του. Οι ξύλινες θύρες είναι πάντα δίφυλες, όπως σε όλη τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική, με τα ξύλα τους επενδυμένα εξωτερικά από χοντρές οριζόντιες σιδερένιες λάμες, προσαρμοσμένες με πλατικέφαλα θυροκάρφια. Εσωτερικά ασφαλίζονται με μια ξύλινη οριζόντια δοκό, αμπάρα, που σύρεται από το εσωτερικό της τυχοποιίας και εξασφαλίζει τα θυρόφυλλα από βίαιες κρούσεις. Η είσοδος των μονών βρίσκεται συνήθως κάτω από οχυρούς πύργους ή σε μια πλευρά του τείχους όπου οι κόρδες των κελιών. Για λόγους ασφάλειας, επάνω από την είσοδο υπάρχει η ζεματίστρα ή άρκλα. Κάθε βράδυ ο πορτάρης κλειδώνει την εξώθυρα και παραδίνει τα κλειδιά στον ηγούμενο από τον οποίο τα παίρνει τα ξημερώματα για να ανοίξει τη θύρα. Μετά το διαβατικό και το πέρασμα της δεύτερης πύλης, βρισκόμαστε στην εσωτερική περίκλειστη αυλή του οχυρού μοναστηριακού συγκροτήματος. Κάπου στο κέντρο του εσωτερικού χώρου, κυρίαρχο προβάλλει το καθολικόν. Γύρω οι κόρδες των κελίων, στο βάθος, το ψηλότερο σημείο του συγκροτήματος, ο πύργος.
Το έδαφος της εσωτερικής αυλής δεν είναι πάντα επίπεδο, αλλά ακολουθεί τις μαλακές καμπύλες του εδάφους, όπως έχουν διαμορφωθεί για την απορροή των νερών της βροχής. Πολλές φορές η αυλή είναι πλακοστρωμένη, άλλοτε σε τμήματα έχει καλτερίνη, αλλού έχει αφαιθεί αδιαμόρφωτη. Οι διαστάσεις του εσωτερικού χώρου διαφέρουν ανάλογα με το σχεδίασμα της μονής και με τις διαστάσεις του τόπου. Έτσι έχουμε τη Μεγίστη Λαύρα με μέγιστες εσωτερικές διαστάσεις και τη Μονή Διονυσίου με ελάχιστες, σχεδόν ανύπαρκτες εσωτερικές διαστάσεις. Όλος αυτός ο εσωτερικός χώρος έχει μια ιδιαίτερη γοητεία και προσδιορίζει ακριβώς το μοναδικό στόχο της μοναστικής κοινωνίας, τον τόπο της προσευχής, το καθολικό. Οι οπτικές φυγές προς τις υπέροχες θέες του υπερκόσμιου αυθονικού τοπίου ανοίχτηκαν σε μεταγενέστερα χρόνια. Οι προσθήκες όμως που έχουν διαμορφώσει τις τελικές μορφές των μοναστηριών είναι αναντήρητες και σοφές και δεν αλλοιώνουν το χώρο, αλλά έρχονται πάντα και συμπληρώνουν τον εσωτερικό χώρο και δημιουργούν και νέα αισθητικά ενδιαφέροντα και άλλες μυστικές οπτικές απολαύσεις και νέες θέες προς τα μέσα και προς τα έξω, ώστε η περιδιάβαση στη μονή να σου επιφυλάσει διαρκώς και νέες εκπλήξεις και να σου προσθέτει ολοένα νέες εμπειρίες. Γι' αυτό η ζωή σε μια μονή, η μελέτη ενός αθωνικού μοναστηριού, είναι η υπέρτατη εμπειρία και διδαχή που μας πληρονόμησε το Βυζάντιο στη συνθετότερη αρχιτεκτονική μορφή, τη μονή. Ένα ολοκληρωμένο βυζαντινό μοναστηριακό συγκρότημα, εκτός από τον οχυρό πύργο που μνημονεύσαμε, έχει και ένα δεύτερο πύργο για τις καμπάνες, πύργος Κωδωνοστασίου. Αρχικά υπήρχε μόνο το σήμαντρον, ξύλινο ή χάλκινο για την ειδοποίηση των μοναχών. Τα καθολικά στα αθωνικά μοναστήρια ανήκουν στον ίδιο τρίκονχο τύπο. Ο σύνθετος αυτός τύπος, τρίκονχος και εγγεγραμμένος σταυροειδής, σύνθετος τετρακιόνιος της σχολής της Πρωτευούσης κατά τον Μιλέ, δεν ήταν άγνωστος ούτε στα μοναστήρια της Μικράς Ασίας της ίδιας εποχής, ούτε και παλιότερα στα καπαδοκικά μοναστήρια και στην Αρμενία, και είχε τις ρίζες του στα αρχαιότερα καθολικά των μοναστικών κέντρων του 5ου αιώνα της Αιγύπτου, της Αραβίας και της Παλαιστίνης. Με την επιβολή του στο Άγιον Όρος, ο τρίκονχος τύπος αποτέλεσε υπόδειγμα και εφαρμόστηκε σε καθολικά μονών στα μετέωρα και ιδιαίτερα επηρέασε την αοδομία της Μολδαβίας, της Βλαχίας, της Σερβίας και γενικά της βαλκανικής αρχιτεκτονικής. Τα καθολικά όμως είναι όλα λαμπροστολισμένα. Τα δάπεδά τους στρωμένα με πολύτιμα μάρμαρα, φερμένα από μακριά, με πλούσια μαρμαροθετήματα στα ομφάλια και στους πλοχμούς, που σχηματίζονται ιδίως στο κέντρο κάτω από τον Τρούλο, όπως τα καθολικά των Ιβύρων, του Βατοπεδίου, του Ξενοφόντος, της Λαύρας, του Χελανταρίου. Η φιάλη της Μεγίστης Λαύρας θεωρείται η αρχαιότερη στο είδος της. Πρόκειται για μία θόλο που στηρίζεται σε κύονες, ένα ελαφρό πτερόν, που φράσονται από μαρμάρινα ορθογώνια θωράκια όπως των παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών εικονοστασίων. Η θόλος στεγάζει τη λεκάνη με το αναβρυτήριο, τον πίδακα, που σύμφωνα με τα παλιά τυπικά που ακολουθούσαν τη συνήθεια των αντίστοιχων υπαίθριων κατασκευών των παλαιοχριστιανικών βασιλικών, χρησίμευαν για τον αγιασμό των υδάτων την παραμονή των θεοφανίων.
Μετά την απόλυση της λειτουργίας, οι μοναχοί κατεβαίνουν κατά την τάξη στην τράπεζα. Οι τράπεζες αποτελούν το σπουδαιότερο κτίσμα μετά το ναό στα κοινόβια μοναστήρια. Οι τράπεζες έχουν μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις, γιατί ιδρύθηκαν τον καιρό που τα μοναστήρια ήταν γεμάτα από μοναχούς, αλλά και για να δέχονται τους επισκέπτες. Σε κάτωψη έχουν στενό μακρο σχήμα, σπανιότερα σχήμα σταυρού, μεγής της Λαύρας, Βατοπεδίου, Ξηροποτάμου ή ΤΑΦ, Παντοκράτορος, Διονυσίου, Δοχιαρίου, με σταθερά χτιστά τα τραπέζια και τα καθίσματα. Παλιότερη τράπεζα θεωρείται της μεγής της Λαύρας. Στην αψίδα, όπου και η θέση του ηγουμένου, εικονίζεται η Θεία Λειτουργία. Και λοιπόν, ανίσως οι νέοι ούτοι μάρτυρες είναι ομολογουμένος και αληθώς Άγιοι και ευερέστησαν τον Θεό και δοξάστησαν υπ' αυτού δια των θαυμάτων της Θείας Χάριτος και μάλιστα δια της επιφανίας του Θείου Φωτός, εκκληρονομήσαμε μίαν βασιλείαν αιώνιον και συναριθμήθημεν με τους παλαιούς και Αγίους Μάρτυρας. Και εσείς, αν υπομένετε με τα ευχαριστίας για το όνομα του Χριστού, τους δαρμούς, τα σπυρακάς, Oh.